Την προετοιμασία της εν ώψη της πρεμιέρας της στη ΓΑΜΑ Εθνικής στις 11 Οκτωβρίου με αντίπαλο το Πανδραμαϊκό εντός έδρας συνεχίζει η Αλεξανδρούπολη. Η ομάδα του Εύρου αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Ελπίδα Σαπών την Τετάρτη σε φιλική αναμέτρηση, ενώ το Σαββατοκύριακο θα δώσει 2 αγώνες. Το Σάββατο στις 5 θα υποδεχθεί το Αρίστινο για τον δεύτερο γύρο του κυπέλου της Εψεύρου και την Κυριακή την ίδια ώρα την Δόξα Δράμας, ομάδα που συμμετέχει στη Super League 2. Βρισκόμαστε στο στάδιο της προετοιμασίας, σχεδόν στη μέση. Η ομάδα έχει κάνει σχεδόν ολοκληρώσει το ρόστερ της. Απομένουν 1 με 2 προσθήκες ακόμη. Από εδώ και πέρα το προπονητικό team και οι παίκτες σιγά σιγά θα αρχίσουμε να δένουμε την ομάδα και να καταλήξουμε στην τελική εντεκάδα που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Έχουν έρθει στην ομάδα αρκετά νέα παιδιά και πάλι. Το γνωρίζουμε πολύ καλά όταν η ομάδα κάνει προσθήκες με νέους ποδοσφαιριστές. Θέλει τον χρόνο της να δέσουν οι ποδοσφαιριστές. Υπάρχει ποιότητα και φέτος ευελπιστούμε και εμείς σαν διοίκηση ότι θα δούμε ωραίο ποδόσφαιρο μέσα στο γήπεδο. Εμείς το στόχο που βάλαμε σαν διοίκηση δεν είναι ούτε πρωταθλητισμοί, ούτε football link, ούτε super link, ούτε τίποτα. Είναι ο πρώτος στόχος είναι η οργάνωση και μετά από σωστή οργάνωση έρχονται και τα θεμητά αποτελέσματα. Σίγουρα ο μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι σε επαγγελματικές κατηγορίες που αυτή η πόλη έχει τουλάχιστον 40 χρόνια να το δει. Το επόμενο διάστημα η Αλεξανδρούπολη θα δώσει και άλλα φιλικά υψηλού επίπεδου με Καβάλα και Ξάνθη, με τον προπονητή Νίκο Σταμπασίδη να δηλώνει ευχαριστημένος από τη διάθεση που βγάζουν μέχρι στιγμής οι ποδοσφαιριστές του. Εμείς θέλουμε παιχνίδια με δυνατότερους αντιπάλους από εμάς. Είναι πολύ πιο σημαντικά αυτά και μας βοηθάνε σε πιο χρήσιμα συμπεράσματα, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που ολοκληρώνεται η προετοιμασία. Με παίκτες νέους, με νέα φιλοσοφία ποδοσφαιρική. Η ομάδα, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, έχει αλλάξει επίπεδο, έχει οργανωθεί καλύτερα έξω αγωνιστικά. Αυτό φαίνεται πλέον. Αυτό που απομένει και πρέπει εμείς που είμαστε στο αγωνιστικό τμήμα να μπορέσουμε σιγά σιγά να δέσουμε σαν ομάδα. Γιατί, όπως είπαμε, η ομάδα είναι ανανεωμένη κοντά στο 80% σε σχέση με πέρσι. Αυτό που μπορώ εγώ να πω ότι υπάρχει διάθεση από τους παίκτες και η δυνατότητα, παρόλο που έχουμε αρκετούς ποδοσφαιριστές που λόγω δουλειάς κουράζονται και έξω από το γήπεδο, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει αυτή η διάθεση από τους παίκτες, υπάρχει βοήθεια από τη διοίκηση και από τον κόσμο που πραγματικά φέτος νιώθουμε ότι είναι κοντά μας, νιώθουμε τη βοήθεια, εγώ θα ήθελα να πω, και του Δήμου και του κυρίου Βουρδόλου, του Δήμαρχου. Βλέπουμε ένα γήπεδο σε καλύτερη, πολύ καλή κατάσταση. Εμείς αυτή την περίοδο όλο πειραματιζόμαστε και σε θέσεις και σε σχηματισμούς και σε πρόσωπα όσον αφορά, όπως σας είπα, πάντα με τη λογική ότι πρέπει δύο μικροί να είναι στο ρόστερ, στην ενδεκάδα και να ξεκινάμε και να τελειώνουμε. Νομίζω ότι όλα αυτά συνέβησαν στα προηγούμενα παιχνίδια. Όλοι οι παίκτες πήραν χρόνο συμμετοχής. Τώρα στα επόμενα φιλικά θα κοιτάξουμε να δέσουμε την ομάδα, να πάρουν περισσότερα παιχνίδια αυτοί που έχουν μια προτεραιότητα για την ενδεκάδα, αλλά και αυτό θα γίνει όταν θα έχουμε και αντιπάλους προσωπικά πιο ισχυρούς από εμάς.